Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Pet Show είναι και αυτή τη βδομάδα μαζί σας. Δηλαδή πρέπει να κάνει τετραετία με τετραετία. Το άλλο πρέπει να είναι 22-23 χρόνια. Όπως είπα. Πριν ήταν όταν ο Κουίκελ για τις ειδήσεις. Αστειευόμενος φυσικά που είπα ότι και τίποτα μην ήξερες από εκπαίδευση εκείνο όταν ξεκίνησες. Μετά από τόσα χρόνια κάτι θα έχεις μάθει, έτσι. Ναι, αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Ξεκινάς και σε μια θεωρία. Κάτι έχεις μάθει. Βέβαια μπορεί να το μάθεις λάθος. Να τα κάνεις μαντάρα. Γεράσκω άλλοι διδασκόμενος τους. Ναι, μπορεί να είναι διδασκόμενος όμως για λάθη. Mm. Δηλαδή άλλοι διδάσκονται από τα λάθη και άλλοι διδάσκουν λάθη. Είναι εξαρτάται. Σωστό αυτό. Καθένας όπως το βλέπει. Θες μια και το έχουμε πρόσφατο να συζητήσουμε λίγο αυτό για το σύνδρομο και να μου πεις αν υπάρχει του μικρόσωμου σκύλου. Να πούμε καταρχάς, παράληψή μου, ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης. Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων. Λοιπόν, να ορίσουμε τι είναι το σύνδρομο. Θες να μου το ορίσεις αυτό για να μπορέσω να έχω μια ολοκληρωμένη απάντηση. Να. Τι εννοούμε το σύνδρομο του μικρόσωμου σκύλου, δηλαδή. Είναι αυτό νομίζω που τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Έτσι, ναι, εγώ θέλω να το πεις για να το καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι. Ο μικρόσωμος, καταρχάς υπήρχε αυτό περί ναπολεοντικού συνδρόμου. Ναι, δηλαδή ναι. Ότι είχε μια έρευνα ότι κοντοί άντρες όπως ο Ναπολέον ήταν επιθετικοί. Διάβασα ότι πρόσφατα καταρρίφθηκε αυτή η θεωρία, σύμφωνα με μια έρευνα. Έτσι, δεν ισχύει αυτό και ότι οι επιθετικοί άντρες είναι πιο. Οι υψηλοί άντρες είναι πιο επιθετικοί. Και τέλος πάντων, κατά αυτόν τον τρόπο λένε ότι τα μικρόσωμα σκυλιά έχουν αυτό το σύνδρομο. Ότι είναι επιθετικά, είναι κακομαθημένα ίσως. Έχουν μια ανάγωγη συμπεριφορά τέλος πάντων. Δηλαδή, υπήρχε μια θεωρία που έλεγε ότι ο Ναπολέον ήταν επιθετικός και προσπαθούσε να κατακτήσει το μισό κόσμο και ήταν κοντός. Αυτό. θα πούμε λοιπόν με τα μικρόσωμα σκυλιά τι γίνεται. Τα μικρόσωμα σκυλιά έχουν το εξής. Ενώ ζουν περισσότερο από τα μεγάλα, όλα τα μικρόσωμα ζουν πολύ περισσότερο από τις μεγαλύτερες φυλές. Δηλαδή, μια πολύ μεγάλη φυλή, ένας μεγάλος δανός ή ένας καυκάσιος τσοπανόσκυλο, συνήθως πεθαίνει γύρω στα 10-11 και κάνει τον κύκλο της ζωής του. Αυτά τα μικρόσωμα μπορούν να φτάσουν και 16 και 17 εκεί. Και μιλάμε για το μέσο όρο. Τώρα άκουσα και ένα νούμερο προηγουμένως στο ρελό. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε. Οριμάζουν και νωρίς. Αντίστροφα με το ότι αργούνε, ζουν πολύ καιρό. Δηλαδή, διαμορφώνουν συμπεριφορά, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους στους 5-6 μήνες. Έχουν σηκώσει από τους 5 μήνες το πόδι τα αρσενικά, τα θηλυκά έχουν φέρει περίπου 6 μήνες και ήδη έχουν διαμορφώσει συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν έχει πολλά περιθώρια πολλές φορές για λάθη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όσοι παίρνουν ένα μικρό συνήθως, το παίρνουν πάρα πολύ, το παίρνουν καθαρά για παρέα και το παίρνουν και για κούπλα. Μπιμπελό, διακοσμητικό. Είναι όλη την ώρα αγάπη μου, να σου πω, να μου πεις, να σου κάνω, να σου ράνω. Άλλες φορές καλά κάνουν και το κάνουν, άλλες φορές υπερβάλλουν και χάνεται και η μπάλα και επαφή γιατί ό,τι και να είναι παραμένει σκύλος, παρότι μικρό. Mm. Τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα σκύλο ο οποίος είναι συνέχεια γκαλιά, ο οποίος κοιμάται εύκολα πάνω στο κρεβάτι, ενώ ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα ροτβάιλερ, ένα τσόου-τσόου δεν ανεβαίνει ποτέ στο κρεβάτι. Έχουν κοιμάται στο κρεβάτι. Παίρνει ένα κομμάτι του δικού μας ζωτικού χώρου. Όλοι το βλέπουν, το θαυμάζουν, το αγκαλιάζουν, το χαϊδεύουν. Γίνεται το κέντρο του κόσμου. Θεωρείται πολύ έξυπνο γιατί το έχω συνέχεια, το παίρνω μαζί μου, το πάω και στο κινηματογράφο. Ακόμα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι σε όλα συγκεκριμένα, μπορεί να το βάλει σε μια τσάντα. Ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο, ταξιδεύει στην καμπίνα. Τα άλλα, τα πιο μεγάλα, δεν μπορούν. Ακόμα και σε ένα καφέ μέσα, που δεν επιτρέπεται κανονικά οι σκύλοι, περνάει απαρατήρητο. Και μπορεί να γίνει και μασκότο λέγει τη περιοχή. Και είναι ένα σκυλάκι που όλοι έχουν να πούνε κάτι, μια χαριτομελιά, κάτι τη. Αυτό λοιπόν το σκυλί είναι ξαφνικά το κέντρο του ενδιαφέροντος. Τα βλέπει όλα, που σημαίνει πολλές εμπειρίες, πολλά πράγματα, και μαθαίνει να είναι μονίμως σε μια αγκαλιά. Έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει κακομαθημένο. Επίσης, λειτουργούν σε συναγερμός με την έννοια του φύλακα, δηλαδή αυτό που λέγατε προηγουμένως. Με το που ακούνε κάποιο θόρυβο κάτι, τα περισσότερα σκυλιά αντιδρούν στο θόρυβο, στο ερέθισμα, σε κάποιον που είναι και γαυγίζουν. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές θεωρείται επιθετικότητα. Συν οι πολλές αγκαλιές, συν ότι είσαι εσύ όλο το κέντρο του κόσμου, συν όλα γύρω σου, όλα είναι από σένα γύρω, ξαφνικά λέμε για αυτά τα Ναπολεόντια σύνδρομα και όλες αυτές τις χλαμάρες. Mm. Αυτές τις χλαμάρες που εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι, για να δημιουργήσουμε ατάκες. Ναι, ναι, κάτι να πούμε. Όμως γιατί το λέω εσύ, Θοδωρή, δεν είναι και όμως εντελώς εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, εκτός του ότι στα μικρόσωμα σκυλιά, όπως είπες εσύ, επιτρέπουμε να κάνουν πράγματα που σε ένα μεγαλόσωμο σκυλί δεν θα τα επιτρέπαμε, εγώ βλέπω πολλές φορές και στον δρόμο ότι στο 70%, να σου πω έτσι, το τυχαίο ποσοστό των περιπτώσεων, τα μικρά σκυλιά, τα μικρόσωμα είναι αυτά που θα τεντώσουν τον ουρί
και θα αρχίσουν να γαυγίζουν στη δικιά μου, ας πούμε, που δεν αντίδρα καθόλου. Και απλά ακολουθεί μια πορεία. Σου ξαναλέω, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Το μικρό σώμα είναι, ας το πούμε, πιο κακομαθημένα με την ανοχή των γονέων. Γιατί ένα σκυλί το οποίο είναι πάνω από 14, 15, 18, 20 κιλά, ξέρω που είναι τα μέσα, ο μέσος όρος των εμίεμων, και πάνω, όταν σε τραβάει, το παλεύεις. Το άλλο το θεωρείς χαριτωμένο, δεν τρέχει και τίποτα. Και τι έγινε που με τράβηξε. Χωρίζεται ένα μικρό όμως σκυλί, μπορεί να το βγάλει και ένα παιδάκι. Δεν σε νοιάζει. Οπότε, ναι, αντιδρούν πιο πολύ. Αλλά δεν είναι το Ναπολεόντιο. Δεν είναι ότι είμαστε κοντοί, επειδή είμαστε κοντοί, μικρόσωμοι μάλλον, είμαστε κομπλεξάρες. Μας έχουν κακομάθει, είναι έτσι. Είναι απλό. Ωραία. Το λύσαμε λοιπόν αυτό. Το λύσαμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα. Θες να μου πεις δύο λόγια για το ΕΚΕΣ. Ωραία. Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων ξεκίνησε περίπου το 1983. Μπορεί να μας δείχνει και ο Νίκος πλάνα παράλληλα να έχουμε. Ναι, ξεκίνησε περίπου το 1983. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα ομαδικό μάθημα το οποίο κάνουμε στη σχολή, που νομίζω θα πούμε 5 πράγματα αργότερα. Ξεκίνησε το 1983 σαν μια απλή σχολή. Μια απλή σχολή σκύλων. Την περίοδο που οι σχολές σκύλων στην Ελλάδα ήταν κάτι σαν να λέμε τώρα φροντιστήρια για εξωγήινους. Ξεκίνησε από έναν ρομαντικό άνθρωπο που έτυχε να είμαι μαθητής του, ο Νίκος Φερεκίδης. Από εκεί και πέρα ο Νίκος με τα χρόνια αποχώρησε, συνέχισα τη σχολή αυτή. Έχουν περάσει διάφοροι συνεργάτες από τη σχολή. Τώρα είμαστε μαζί με τον Βασίλη του Βολανάκη και με μια ομάδα εκπαιδευτών. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια ξεκίνησαμε από το να κάνουμε μια απλή βασική παγωγή, ως ήθεση να λέμε, σαν όρομη στη δουλειά μας, το να μάθει δηλαδή ο σκύλος να συμβιώνει μαζί μας, μέχρι πιο σύνθετα προγράμματα, όπως ο σκύλος να φυλάει σαν φύλακα, σωματοφύλακα. Έχουμε ασχοληθεί με σκυλιά ναυαγοσώστες κάποτε, με μεγάλο καμάρι. Φτιάξαμε ένα σκύλο ναυαγοσώστη που το κάνουμε καθαρά για μεράκι. Είχαμε προσπαθήσει κάποτε να φτιάξουμε κάτι σκυλιά έλκυθρο καθαρά για μεράκι, έτσι, όχι ότι πρέπει να τρέχουν τα σκυλιά με τα έλκυθρα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του σκύλου και σαν θετικό στοιχείο να βελτιώσουμε, να του δώσουμε κάποια πράγματα, αλλά και διόρθωση συμπεριφορά σκύλων. Πολλές συμμετοχές σε περιοδικά, πολλές συμμετοχές σε συμβουλές, πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τώρα πιο έντονα, τον τελευταίο καιρό, συμμετέχουμε ως ιδρυτές στους σκύλους οδηγούς τυφλών Ελλάδας, που γίνεται μια καινούργια προσπάθεια στην Ελλάδα. Είμαστε μέσα στο διοικητικό και συμμετέχουν κανονικά και βοηθάμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει μια πρωτοπορία στα αυτά τα ομαδικά μαθήματα, που εκτός από τα ατομικά μαθήματα που δουλεύουμε κάθε σκύλο κατά περίπτωση, κάνουμε και ομαδικά μαθήματα. Δουλεύουμε πιο πολύ με τα σκυλιά μες στην πόλη. Δουλεύουμε μαζί με τον ιδιοκτήτη. Πρώτα εκπαιδεύουμε το σκύλο και μετά εκπαιδεύουμε τον ιδιοκτήτη μαζί με το σκύλο του. Είναι πολύ μεγάλη σημασία στον άνθρωπο, δηλαδή στην πόλη που ζούμε πια, πρέπει να μάθει ο ιδιοκτήτης να μαζεύει τα κούπρανα του σκύλου. Αυτό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη. Θα μάθουμε το σκύλο να λερώνει έξω, αλλά θα μάθουμε τον ιδιοκτήτη αυτά που κάνει ο σκύλος να μαζέψει. Και γενικά η άποψή μας, αν θες, η φιλοσοφία μας είναι εκπαιδεύουμε το σκύλο στην πόλη, γιατί μες στην πόλη ζούμε, για να ζει μαζί με τον άνθρωπο, όχι για να ζει για τον άνθρωπο. Και εκπαιδεύουμε τον άνθρωπο να μπορεί να περάσει καλά με το σκύλο. Να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και κάποια αφιόρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε εκπαιδευτή σκύλων και νομίζουμε ότι πρόκειται για κάποιον μάγο, ναι, που θα δει το σκύλο μας, θα τον αγγίξει, ξέρω εγώ, στο κεφάλι και θα τον μεταμορφώσει σε ένα απολύτως εκπαιδευμένο σκυλί. Έτσι, τα προβλήματα δεν λύνονται προφανώς ως διαμαγείας. Θέλουν δουλειά και από τις δύο πλευρές. Ναι, η εκπαίδευση σκύλου ουσιαστικά παίρνεις αυτό το συγκεκριμένο τετράποδο, το οποίο είπαμε είναι το κατεξοχήν κατοικίδιο, ο σκύλος και η γάτα, και αυτό ορίζεται και από τον νόμο. Όταν αναφέρεσαι σε δύο κατοικίδια ζώα που επιτρέπεται να έχεις, γιατί κάποτε βάζανε κάτι κατσίκια, κάτι γουρούνια, κάτι τέτοια, μιλάς για σκύλους και γάτες. Παίρνει λοιπόν το κατεξοχήν τετράποδο και μιλάμε για το σκύλο, όπου ή προσπαθείς κάποιες ικανότητες που έχει να τις κατευθύνεις κάπου, δηλαδή αυτά τα σκυλιά των τυφλών είναι επιλεγμένα σκυλιά τα οποία θα γίνουν κάποια στιγμή, δίνουν ελευθερία σε κάποιους ανθρώπους να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Παίρνεις ένα άλλο σκύλο ο οποίος θα βρει τα εκρηκτικά. Παίρνεις κάποιο άλλο σκύλο ο οποίος πάλι θα λειτουργήσει σαν σκύλος βοήθειας. Παίρνεις ένα σκύλο ο οποίος θα λειτουργήσει καθαρά υποστηρικτικά σε ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. Αυτά τα σκυλιά είναι επιλεγμένα, δεν παίρνεις ό,τι να είναι. Παίρνεις λοιπόν αυτό το σκύλο, όσον αφορά τις ειδικές περιπτώσεις. Το σκύλο σύντροφο και παρέα, το αδέσποτο που μάθησε από τον δρόμο ή που πήρε από το καταφύγιο ή
κάποιος που πήρε ένα σκύλο από κάποιον εκτροφέα κάτι, αυτό λοιπόν το σκύλο τον παίρνεις, του βάζεις, βάζεις τους κανόνες συμβίωσης και είναι λίγο ιδιαίτερη κάθε. Δηλαδή, εσείς δημοσιογράφοι είστε γενικά οι χειρότεροι ιδιοκτήτες. Γιατί δεν έχετε ωράρια, δεν έχετε χρόνους, δεν έχετε τίποτα. Εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι όσο μπορείς μέσα στο άναρχο ωράριό σου να βάλεις το σκύλο. Αν δεν μπορείς και δεν μπορείς να συνεπείς, γιατί ο σκύλος είναι σαν τους μεγάλους ανθρώπους, τα μωρά παιδιά. Θέλω ένα πρόγραμμα. Αν δεν μπορείς, άστο και να έχεις χρόνο κάτω. Παίρνουμε λοιπόν, βάζουμε τους κανόνες, τα βάζουμε σε μια σειρά, προσπαθούμε να βρούμε εκεί το μέσο όρο, χωρίς να καταπιέζει ένας τον άλλον. Και πάντα με σεβασμό ένας τον άλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εντάξει, εγώ να ξέρεις πάντως ότι τη δικιά μου την έχω μέσα στο σπίτι, ζει μαζί μου. Την αφήνω βέβαια πολλές φορές αρκετές ώρες μόνη της, αλλά τη βγάζω τρεις φορές την ημέρα βόλτα, το πρωί, έστω και μια μικρή για να κάνει την ανάγκη της, το βράδυ πριν κοιμηθούμε για να κάνει την ανάγκη της και στο ενδιάμεσο 4-5 φορές την εβδομάδα ή τουλάχιστον 3 θα πάμε στο πάρκο να παίξει με ένα σκυλάκι μια ώρα, να τρέξει, να κάνει την ανάγκη. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εσένα η δικιά σου είναι μαζεμένη από το δρόμο. Ναι, εντάξει. Ναι. Μικρή, όχι. Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο είναι μαζεμένο από το δρόμο. Όταν παίρνει λοιπόν ένα σκύλο από το δρόμο, ήδη του προσφέρει μια ποιότητα. Δηλαδή, αυτό το σκυλί ήταν τυχερό που είσαι πάνω σου. Και εσύ επάνω του βέβαια. Αλλά ήδη προσφέρει μια ποιότητα. Γιατί αυτό το σκυλί στην καλή θα καταλήξει σε κάποιο καταφύγιο να περιμένει να υιοθετηθεί από μια περίπτωση σαν εσένα. Okay. Ή θα το έχει πάτησει κάποιο αυτοκίνητο. Ή θα είχε πεθάνει από κάποια αρρώστια. Γι' αυτό καμιά φορά, ναι, μεν παίρνουμε ένα σκύλο, αλλά αν ο σκύλος μπει στα ωράριά μας και είναι μια χαρά, είναι OK. Έτσι, δηλαδή, όταν πάρω τώρα ένα σκύλο και λίγο το πρωί στο βράδυ και παραπονιέμαι, μου τρώει το σπίτι, μου κατουράει μέσα, ουρλιάζουν και φωνάζουν οι γείτονες, και εγώ γυρνάω και είμαι μέσα στην τσίτα και δεν έχω το μυαλό μου για τη δουλειά, εκεί δεν ξεκινάς καλά. Μην το κάνεις. Εδώ τώρα έπεσες, υιοθέτησες ένα μωρό, το βάλες μέσα και πάντα καλά. Οκ, εκεί τα βρήκατε. Εντάξει, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι πολλοί παραπονιούνται, μου κάνει ζημιές, τρώει τα πάντα και δεν κατανοούν οι ίδιοι ότι ο σκύλος βαριέται, ας πούμε, και τα περισσότερα που τα κάνει επειδή δεν εκτονώνεται, επειδή δεν έχει... Μην το λες, γιατί ξέρεις τι, μπορεί να έχεις ένα σκύλο σε μια μεγάλο κήπο, ο σκύλος να εκτονώνεται μια χαρά και να σου καταστρέφει ό,τι βρίσκει. Mm. Έχει να κάνει και με θέμα χαρακτήρα. Τις περισσότερες φορές τα λάθη στους σκύλους, όπως και συμβιώσεις των ανθρώπων, είναι ότι δεν βρίσκεις τις κατάλληλες προδιαγραφές. Δηλαδή, θέλω ένα σκύλο, ξεκινάμε από εκεί. Οκ, θέλω ένα σκύλο. Γιατί θέλω εγώ το σκύλο, εγώ μπορώ να είμαι οικογένεια. Θέλω το σκύλο γιατί θέλω να πάρω ένα σκύλο γιατί μου αρέσει, γιατί είναι μόδα. Θέλω να πάρω ένα σκύλο γιατί όταν πηγαίνω για σκι, το έχω ακούσει και αυτό, όλοι έχουν ένα σκύλο. Θέλω ένα σκύλο για φύλακα. Θέλω ένα σκύλο. Θέλω ένα σκύλο για παρέα. Θέλω για το παιδί μου. Θέλω ένα σκύλο έτσι γιατί γουστάρω να χαϊδεύω ένα σκύλο. Ψάχνουμε λοιπόν και με το γιατί. Αφού βρούμε το γιατί και βάλουμε το χρόνο μας, βλέπουμε. Είναι αυτή η περίοδος να πάρω σκύλο. Ή πρέπει να πάρω το σκύλο όταν εγώ θα έχω χρόνο. Ή εγώ κάνω μια δουλειά που αλλάζω πόλη κάθε 6 μήνες. Δεν ξέρω εγώ τι. Διαλέγω λοιπόν το σκύλο. Διαλέγω μετά τη φυλή, βάσει των χαρακτηριστικών της φυλής. Διαλέγω το φύλο του σκύλου. Εάν δεν είμαι μόνο και έχω μια οικογένεια, ένα σύντροφο ή δεν ξέρω εγώ τι, την κάνουμε την κουβέντα μαζί και ξεκινάς από εκεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χαρακτήρας του σκύλου. Δηλαδή σε μια ομάδα από κουτάβια 5 σκυλιά, έχουμε 5 κουτάβια τα οποία είναι χαρούμενα. Και πας εσύ λοιπόν να πάρεις ένα κουτάβι. Έρχεται ένα κατά πάνω σου, χαρούμενο. Όλοι λοιπόν λένε το εξής. Θα πάρω αυτό γιατί με διάλεξε. Αυτό γιατί με διάλεξε. Όποιος και να πάει, αυτός είναι ο πιο θαραλέος. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ο πιο μάγκας. Ο οποίος έρχεται σίγουρα επάνω. Αυτό θα διάλεγε. Εκτός αν είχε γίνει κάτι εκείνη την ώρα και τα έχει ταΐσει και αυτός που τα έχει και έχει φάει αυτός πρώτος και έχει πέσει για ύπνο. Αλλά συνήθως αυτός που θα έρθει είναι ο πιο δραστήριος, καμιά φορά πιο κυριαρχικός, συνήθως είναι ο πιο δυνατό αρσενικό κουτάβι, είναι ο πιο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο πιο δύσκολος. Ναι. Ο σκύλος ο οποίος πατάει πιο καλά στα πόδια του. Προτιμάω να το δώσουμε σε κάποιον που έχει πάρα πολύ χρόνο ή κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος ή κάτι τέτοιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του χαρακτήρα. Και ισχύει σε αυτό σε όλες τις φυλές και μη. Από Κανής και Yorkshire μέχρι Ντόμπερμαν, Καυκάσου ή Μίεμα ή Μιμάκια. Ισχύει το ίδιο. Πάντα ισχύει αυτό. Έχει μεγάλη σημασία η επιλογή του χαρακτήρα. Ώστε πριν πάρω λοιπόν το σκύλο, φτιάχνω ένα προφίλ μου, πώς θέλω να ζω με το σκύλο και βάζω και ένα πλάνο εγώ τα επόμενα χρόνια που θα είμαι. Θα είμαι μόνος μου. Θα πάρω σύνταξη, θα κάνω παιδιά, θα ταξιδεύω. Τι θα κάνω.
και μετά παίρνω σκύλο. Γιατί ο σκύλος είναι σχέση ζωής, τέλος. Τον παντρεύεσαι για τα επόμενα από 10 έως 15 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, Νίκο, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με το έργο, νομίζω, του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων. Είδαμε μια μικρή επίδειξη, αλλά εντυπωσιακή θα έλεγα. Εντυπωσιακή, ναι. Αυτό είναι σκυλό σωματοφυλακή. Αυτό είναι. Να πω κάτι. Η μουσική είναι κάτι φίλων μου, τον Ηλίγκα Λουπερέσο. Μια εξαιρετική μπάντα. Ο σκύλο αυτό είναι του Παναγιώτη Πιστόλα Γιάντη. Είναι παλιό και αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι ένα μάθημα σωματοφυλακή. Έχει δύο-τρία πράγματα ιδιαίτερα παραπάνω από αυτό το σκύλο που πηδάει από το αυτοκίνητο. Ένα παράθυρο είδαμε ότι πηδάει. Ένα παράθυρο ότι πηδάει, όλα αυτά. Αυτά ανάλογα το τι ανάγκες έχει ο καθένας, εκπαιδεύει το σκύλο του. Ή μπορεί να το κάνεις απλά για το κέφι σου, γιατί θες ο σκύλος σου να το δεις ασπόρο. Υπάρχει και το κοινάθλημα. Το κοινάθλημα τι είναι? Κοινάθλημα είναι μια σειρά από ασκήσεις που κάνει ένα σκύλος, όπου έχει και μερικές ασκήσεις φύλαξης, μερικές ασκήσεις κυνηγίου, μπορεί να εκπαιδευτεί ο σκύλος γι' αυτό. Έτσι. Το συγκεκριμένο που είδαμε είναι ένα σκυλί το οποίο έχει μάθει να φυλάει. Να πω ότι αυτό το σκυλί, όπως και τα περισσότερα σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται για φύλακες, κινούνται ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσα στις οικογένειες, μπορεί να τα χαϊδέψει, μπορεί να περάσει δίπλα σου. Είναι σκυλιά τα οποία περνάνε απαρατήρητα, άλλο από την ομορφιά τους και τον όγκο τους, γιατί πριν να φτάσει στο κομμάτι της σωματοφυλακής και της φύλαξης, πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σκυλού. Και είναι και η κοινωνικοποίηση, νομίζω. Έτσι, που... Γιατί οι περισσότεροι, έχεις δίκιο σε αυτό, νομίζουν ότι ο σκύλος φύλακας, ο σκύλος σωματοφύλακας πρέπει να είναι ένα σκύλος άγριος. Που να τρομάζει τους πάντες. Ναι, να σου συμπληρώσω κάτι. Ότι για να γίνει ένα σκύλος φυλακάς πρέπει να το έχει. Δηλαδή, όσο και σου φαίνεται περίεργο, υπάρχουν γερμανικά πνευματικά τα οποία δεν το έχουν. Υπάρχουν το ροτβάλι που θα είμαι εδώ που δεν το έχουν ή που το έχουν, δεν το έχουν πολύ ψηλά. Ο εκπαιδευτής τι κάνει? Παίρνει αυτό που έχει ο σκύλος, αν το έχει, και το φορτώνει τεχνικές. Του δείχνει τεχνική, του δείχνει το πώς. Εάν δεν το έχει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπάρχουν κυνηγό σκύλα που δεν το έχουν. Δεν μπορούν να το έχουν όλοι. Όλο. Επίσης υπάρχουν εξειδικεύσεις. Αν πάμε πάλι στα Λάμπραντορ, τα Λάμπραντορ κανονικά κυνηγάνε. Παρ' όλα αυτά τα Λάμπραντορ τα έχουν για ανίχνευση ουσιών, αλλά τα έχουν για σκύλους τυφλών. Γίνεται επιλογή όμως. Δηλαδή για να κυνηγάνε είναι τα περισσότερα, όχι όλα. Για σκύλους ουσιών λιγότερα. Για σκύλους οδηγούς πολύ μεγάλο κοσκίνισμα. Mm-hmm. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Στην περίπτωση του σωματοφυλακή, ξαναλέω πάλι. Λένε καμιά φορά θέλω να αγριέψω το σκύλο μου. Τι είναι να αγριέψω το σκύλο? Να αγριέψω το σκύλο, βάλω να δει ένα θρίλερ. Τι πάω να πει αγριέψω το σκύλο μου? Αγριεύω το σκύλο μου, μαθαίνω το σκύλο μου να φυλάει, να προστατεύει και να είναι απόλυτα ελεγχόμενο και όχι επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο. Πολύ μεγάλη σημασία. Όπου αυτά τα σκυλιά παίζουν παιδάκι έτσι. Συνεπώς, ισορροπημένο σκύλο. Ναι. Κοινωνικοποιημένο σκύλο. Και δεν κάνουν όλα τα σκυλιά κάθε φυλή για τη δουλειά για την οποία. Όπως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μπορεί να σου τύχει ένα Λάμπραντορ το οποίο να φυλάει. Mm-hmm. Σπάνια περίπτωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να είναι και ισορροπημένος ο ιδιοκτήτης. Να. Εντάξει, δηλαδή ο σκύλος δεν είναι το αυτοκίνητο με ζαντολάχτισα. Έτσι δεν είναι. Μην πω η προέκταση τίνος που κάνω μόλι το σκύλο. Η προέκταση του εγώ μας, ας πούμε, αυτού που θα θέλαμε να είμαστε. Είναι ο σκύλος, είναι αυτό. Είναι ο σκύλος μου. Τέλος. Παρεάκι, φίλος και έχει και πέντε πράγματα τα οποία. Με βοηθάει. Τώρα, υπάρχουν σκυλιά τα οποία είναι επαγγελματίες. Στο στρατό έχουν επαγγελματίες σκύλους φύλακες. Όπως είναι σκοπή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, τώρα ακούγονται λίγο αυτά περί φύλαξης και τα λοιπά και νομίζω ότι περισσότερος κόσμος είναι πλέον εξοικειωμένος λίγο πολύ με αυτό. Λίγο εξειζητημένα θα μπορούσαν να θεωρηθούν. Ναι. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, υποθέτω, που έρχεται στη σχολή ή που απευθύνεται σε έναν εκπαιδευτή εν προκειμένου σε σένα. Τι είναι αυτό που συνήθως σου ζητάει να διορθώσει, τι είναι αυτό που κυριαρχεί, ας πούμε. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Θα ήθελα λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι εκπαιδευτής σκύλων δεν είναι όποιος δηλώνει εκπαιδευτής σκύλων. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και υπάρχουν άνθρωποι που τελειώσαν σεμινάριο ή κατεβάσανε κάμποσα βίντεο και είδανε, οι οποίοι είναι εκπαιδευτές σκύλων. Πριν πάει ο κόσμος να εκπαιδεύσει κάποιο το σκύλο του, να δει και να μιλήσει. Να μην κρίνει ούτε βάσει του οικονομικού.
ούτε βάσει των βίντεο που είδε στο ίντερνετ. Οκ, okay, αυτά είναι μια χαρά ενημέρωση και καλά να παίρνει πληροφορία. Αλλά πάει να μιλήσει με του εκπαιδευτέ, να δει του χώρου, να δει πώ δουλεύουν και να δει δουλειά του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το λέω και με την ιδιότητα του μέλου του Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Που προσπαθούμε να κάνουμε ένα αγώνα να ενημερώσουμε τον κόσμο, όπου συνήθω μα έρχονται και μα παραπονιούνται ότι τα σκυλιά του κακοποιούνται, ότι τα σκυλιά του από ανθρώπου οι οποίοι του βρήκαν με κριτήριο. Το οικονομικό ή βρήκαν ένα στο πάρκο που του έδωσε μια κάρτα και του είπε: πάρε αυτή την κάρτα και με κουδευτεί σκύλο. Χωρίς έναρξη εφορία, χωρίς τέρβε, χωρίς τίποτα, χωρίς να του ξαναβρούνε πουθενά, οι οποίοι νέμονται το επάγγελμα και δυστυχώς τα σκυλιά κάνουν κακό στα σκυλιά. Οπότε, πριν καταλήξουν ακόμα και σε ένα επαγγελματία, καλά είναι να πάρουν μια εικόνα. Να κάνουν μια έρευνα αγοράς. Αυτό. Αυτά λοιπόν τα οποία συνήθως μου ζητάνε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι πολλές διορθώσεις σκύλων από συναδέλφους. Συναδέλφους, όπως λέγονται να ονομάζονται, αυτό. Έχω δηλαδή πολλά σκυλιά σε δεύτερες εκπαιδεύσεις. Έχουμε αρκετά αυτούς τους κανόνες βασικής υπακοής, ότι παίρνω το σκύλο, όπως θα τον κάνω να μπορέσουμε να συμβιώσουμε. Έχουμε πολλά σκυλιά τα οποία ήδη έχουν χάσει. Έχει υπάρχει χαμένος χρόνος, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όπως μπορώ να δω μια συνταγή βλέποντας από το YouTube, μπορώ να φτιάξω και το σκύλο μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα το ίδιο. Τα οποία έχουν προχωρήσει. Συνήθως αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Σπάνια πια, όχι, δεν έχουμε πολλούς φύλακες. Πάρα πολλοί κόσμοι ζητάνε συμβουλές για να δέσουμε τα σκυλιά με τα παιδιά της οικογένειας. Πολύ σημαντικό. Την αποφυγή, τη μεγάλη την πληγή, την αποφυγή φόλας. Να μην δρώνει τα σκυλιά. Αυτό είναι εύκολο να το μάθεις. Αυτό εξαρτάται πάλι το σκύλο και τη συνεργασία του ιδιοκτήτη. Επίσης, πολλοί έχουν το εξής. Τα σκυλιά δεν τρώνε φόλες. Τα σκυλιά, επειδή τα αφήνουν και σκουπίζουν ό,τι είναι από κάτω, μπορεί να φάνε ένα χαλασμένο κρέας, ένα χαλασμένο σουβλάκι που έχει ξεμείνει πίσω από ένα θάμνο 4 μέρες και ξέρει να πάθει δηλητηρία. Και να σου λένε φαγητό μου φόλα. Όταν έχεις το σκύλο μια ζωή, του πετάς το φαΐ κάτω ή του δίνεις να του δίνουν όλοι φίλοι ή όπου πας το ταΐζεις ό,τι βρίσκεις και δεν του έχεις κόψει από την αρχή αυτή την κακιά συνήθεια, είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει κάτω μισό κομμάτι σοκολάτα, το φάει ή μια καραμέλα θα την κλείψει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το σκύλο. Του δίνεις μια γραμμή και μπορεί να τα καταφέρεις αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν δουλεύεις έτσι, είναι κάτι το οποίο ναι, μπορεί να το μάθει. Πάντως νομίζω ότι είναι και λίγο το ένστικτο δηλαδή, του σκύλου. Εγώ, ας πούμε, στη δικιά μου δεν της έχω δώσει ποτέ τίποτα εκτός από ξηρά τροφή ή και κάποιον μεζέ να της δώσω ποτέ φαγητό. Ναι. Δηλαδή από το τραπέζι να έρθει να ζητήσει. Πάντα από το χέρι μου. Δεν της το πετάω ποτέ σαν κόκαλο. Ναι. Και παρόλα αυτά, έτσι, αν είμαι μπροστά και την δω και της πω όχι, είναι πολύ πιθανό να μην το πάρει. Όμως, αν δεν την δω ή αν δεν την πάρω χαμπάρι, θα πάει και θα φάει κάτι από κάτω. Πάμε λοιπόν πίσω. Είπες, είναι πολύ πιθανό να μην το πάρει. Έχεις δουλέψει. Αλλά έχεις φτάσει εκεί. Αν το έχω στο χέρι μου και της πω όχι, δεν θα το πάρει. Αν το πετάξει, το βρεις πάλι κάτω και την προλάβεις, θα της πεις όχι, δεν θα το πάρει. Ναι. Ωραία. Άρα ήδη έχεις κάτι κάνει. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα κάνεις μόνος σου. Mm. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πάρω να μοντάρω ένα βίντεο. Ήδη κάτι θα έχω κάνει. Mm. Να το κάνω τόσο καλό σαν εσένα, θα πω εσύ πώς το κάνεις αυτό τόσο ωραίο βίντεο. Εσύ. Γιατί εγώ... ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν δηλαδή το σκυλί αυτό είχε ασχοληθεί. Αν και νομίζω ότι είναι νεαρό, δεν είναι πολύ μεγάλο. 3 χρόνια, πώς όμως είναι. 3 χρονών. 3 χρονών. Έχει περιθώρια να μάθει. Και όλα αυτά μιλάμε χωρίς βία, έτσι. Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση. Αν δείτε ότι χτυπάνε τα σκυλιά σας, φύγετε. Αλλά υπάρχει τρόπος. Είναι τα πάντα με τη συνήθεια. Όπως δηλαδή ο σκύλος ακούει την αλυσίδα και ετοιμάζεται να βγει βόλτα. Ξαφνικά σε βλέπει, βάζει τα παπούτσια, ξέρετε να βγει βόλτα. Βλέπει τον μπαλάκι. Αυτό είναι ο νόμος συγκεκριμένων ανακλαστικών του Παυλόφου. Εντάξει. Ή, πως λέγανε οι άλλοι, η συνήθεια είναι η μύτη της μάθησης. Mm-hmm. Αν αυτό το πράγμα το ξεκινήσεις από την αρχή και είσαι απ' έξω και δεν αφήνεις το σκύλο σου να τρώει από κάτω, αν είναι λέμαρος, θες λίγη βοήθεια παραπάνω. Είναι απλό. Έτσι, εδώ υπάρχουν πράγματα σου λέει ακόμα πιο δύσκολα από αυτό. Για τους σκύλους. Το ότι ζει ένα σκύλος, ότι ζεις εσύ και ένα σκύλος σε ένα διαμέρισμα, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να τρώει ο σκύλος, να μην τρώει ο σκύλος από κάτω. Γιατί για σένα και για το σκύλο το διαμέρισμα είναι κάπως. Είναι και το σπίτι που θα ήθελες. Mm. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά εγώ το ανέφερα, δεν ισχυρίστηκα ότι τα έκανα όλα σωστά. Ναι. Αν και νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά πράγματα καλά. Το ανέφερα απλά γιατί θεωρώ ότι εν τέλει, σαφέστατα, αν το πάω σε κάποιον επαγγελματία, προφανώς θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από μένα. Ναι. Απλά λέω ότι ακόμα και αν στον απλό βαθμό έχεις κάνει κάποια πράγματα να μην τρώει από κάτω, να μην παίρνει από χέρι ανινού, να μην, αν βρει κάτω, είναι πολύ πιθανό να το φάει. Οπότε εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία. Απλά ακούω πολλές φορές που λένε
ότι μην ακούτε τι σας λένε, δεν υπάρχει περίπτωση ο σκύλος να μην φάει από κάτω. Ωραία, ποιοι τα λένε αυτά. Αυτό λέω τώρα. Ποιοι τα λένε. Οι φήμες που διαρρέονται κτλ. Σημασία έχει ποιοι τα λένε αυτά. Ποιοι τα λένε όλα αυτά. Γιατί ο καθένας μπορεί να τι θέλει. Ποιοι τα λένε όλα αυτά. Είναι απλό. Ήδη εσύ αυτό που κάνεις, πολλοί θα θέλουν να το καταφέρουν. Να πούνε ότι κοίταξε να δεις, κοίταρε εσύ αυτό του λέει μη το σκύλο και δεν τρώει. Πώς το κάνει. Που δεν είσαι επαγγελματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το ζώο του και κατάφερε μερικά πράγματα. Όσο εκεί τα κατάφερες. Εάν είχες ένα ζώο πιο συνεργαζόμενο, ένα σκύλο που συνεργαζόταν καλύτερα, πιθανόν έχεις καταφέρει περισσότερα πράγματα. Mm. Αν είχες ένα πιο πεισματάρικο, πιθανόν έχεις καταφέρει ούτε αυτό. Έχει να κάνει και με κάποια πράγματα που σου λέω δεν μπορώ να τα κάνω μόνος. Και εγώ μπορώ να μοντάρω ένα βίντεο, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα. Πάντως αυτό που είπες με ενδιαφέρει πολύ, γιατί μου έχει κινήσει και την περιέργεια. Ξέρεις, όταν άρχισα να ασχολούμαι στην αρχή με το αντικείμενο, ας πούμε, σαν χομπίστα, σαν ερασιτέχνης, είχα την αίσθηση ότι και ιδιοκτήτης και ηδεμόνας σκύλου, είχα την αίσθηση ότι εκπαιδευτής σκύλων είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι μόνο στην Ευρώπη, ας πούμε. Ναι. Και ξαφνικά αυτό που λες, ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που δηλώνουν εκπαιδευτές σκύλων. Πώς μπορεί κάποιος, εκτός από το να πάει να συζητήσει και να δει πού εργάζεται κάποιος, τέλος πάντων, με ένα χαρτί, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο χαρτί που δίνει το ελληνικό κράτος ή κάποια. Όχι, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή για να δηλώσει κάποιος εκπαιδευτής, πάει και ανοίγει μια σελίδα στο Facebook. Μανολάκης, Νικολάκης, Γιωχαλάκης, αγαπώ τα ζωάκια, dog trainer. Mm. Εντάξει, ή μοιράζει κάρτες. Ωραία. Όπως και πάρα πολλές άλλες δουλειές. Έχει γίνει μια κίνηση τώρα από το Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων που προσπαθούμε αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Δεν υπάρχει πιστοποίηση επαγγέλματος ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Mm. Εντάξει, το μόνο, αν θες τώρα να γίνεις εκπαιδευτής σκύλων, πας εσύ με το τέβε σου ή ανοίξει ένα τέβη και γίνει εκπαιδευτή σκύλων νόμιμο. Mm. Από εκεί πέρα, μέσω του συλλόγου για να μπει, γίνονται κάποια σεμινάρια που υποθέτει υπάρχει κάποιο φίλτρο. Εντάξει, αυτό. Mm. Δεν υπάρχει κάποιο χαρτί και δεν υπάρχει συλλόγο παγκοσμίω. Ο οποίο μπορεί να δηλώσει εκπαιδευτή. Γι' αυτό και λέμε ότι πριν πάτε ένα χαρτί δεν σου λέει και τίποτα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτέ σκύλων οι οποίοι κάνουν κάποια σεμινάρια και ζητούν ένα χαρτί. Mm. Το οποίο αυτό το χαρτί μπορεί να έχει ένα χαρτί, να έχει τελειώσει μια ιατρική σχολή, δεν ξέρω πού, σε ένα χωριό και δεν σημαίνει ότι είσαι γιατρό. Γι' αυτό είναι καλό όποιος θέλει να δει για το σκύλο του να πάει να μιλάει και να τους βλέπει από την αρχή από κοντά. Τους ίδιους. Έτσι. Και όχι με μηνύματα στο Facebook. Παρότι έχω Facebook, έτσι το χρησιμοποιώ για να μην λέω τα χλαμάρε. Αλλά υπάρχει τη σελίδα τη σχολή και η προσωπική μου σελίδα. Αλλά για μένα αυτό είναι ένα τρόπο να επικοινωνήσω να δούμε. Άλλωστε, όποιος θέλει να εκπαιδεύσει το σκύλο του, του λέω έλα να κάνω μια αξιολόγηση του σκύλου σου δωρεάν, να το δω, να σου πω αυτό. Να δούμε τι χρόνο έχει, τι κάνει, τι είναι αυτό ο σκύλο και μετά να σου πω. Ωραία, κλείνουμε, Νίκο. Προλαβαίνουμε τουλάχιστον να πούμε δύο λόγια για το σκύλο που δεν το είπαμε. Μου το φώναζε τόση ώρα. Να μας συστήσεις το σκύλο σου, γιατί. Λοιπόν, ο σκύλος μου είναι η Λέμη. Η Λέμη είναι ένα Airedale Terrier, το οποίο βαρέθηκε εδώ πέρα τόση ώρα. Δεν έχει τι να κάνει. Είναι ένα Airedale Terrier, το είναι 6 ετών. Αρκετά ενεργητικός και ζωηρός σκύλος όπως όλα τα Terrier. Είναι το μεγαλύτερο Terrier που υπάρχει. Όχι, έχει άλλα. Αυτή έχει υπάρχει πιο μικρή και μεγαλύτερη Terrier. Αυτή λοιπόν εδώ, τούτη εδώ πέρα, είναι θηλυκιά. Τώρα τελευταία της πήραμε και ένα σνάουτσερ, αρσενικό κουτάβι, όπου θα έχει και παρέα. Εδώ είναι γερμανικά σκυλιά. Σκυλιά τα οποία και φυλάνε και κυνηγάνε, τα χρησιμοποιούν κυρίως στην Αγγλία για το κυνήγι. Και είναι ένα σκυλάκι που δεν είναι για πρωτάριδες, αλλά είναι για όσους έχουν διάθεση. Πολύ για παιχνίδι, για παρέα. Πόσα πράγματα είχαμε να πούμε ακόμα. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Αν δεν βαρεθείς να ανέβεις στην κάτω Κηφισιά, κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε περισσότερο. Ωραία. Γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.